αυτό το μίνι υπουργικό συμβούλιο που έγινε πριν από λίγο με την παρουσία των... δεν πειράζει, πέσαν τα χαρτιά, θα μιλήσω εκτός κειμένου. Το κάνω συχνά άλλωστε. Αυτή λοιπόν το μίνι υπουργικό συμβούλιο που έγινε πριν από λίγο με περίπου 15-17 υπουργούς, τους βουλευτές της περιοχής, θα έλπιζα και θα προσδοκούσα να είναι όλων των κομμάτων οι βουλευτές, ίσως την επόμενη συνάντησή μας, και τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη, και σας συγχαίρουμε για την παρουσία σας και σας ευχαριστούμε. Εγώ ούτε θεολατρικός είμαι, είμαι ένα κεντρό κόμμα. Απλά συνεχίζω την παράδοση ηγετών του κέντρου, όπως ο πλαστήρας ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου έκανε και τους κληρικούς δημοσίους υπαλλήλους. Mm-hmm. Γιατί ήθελε να έχουν αξιοπρέπεια, να μην είναι ζήτου, λες. Κεντρό κόμμα πάντως δεν έχει τέτοιες απόψεις. Αυτό θα πει κέντρο. Κέντρο θα πει η στήριξη των αδυνάτων, mm-hmm. η δημοκρατία, που δεν έχουμε σήμερα δημοκρατία. Ο καθένας κάνει τσιφλίκι του ό,τι θέλει. Και το τρίτον, η υπηρέτηση της ορθόδοξης πίστης, mm-hmm. γιατί θέλετε να σας πω κάτι, είναι το μόνο που έμεινε. Εκλογές σε πού να βασιστεί ο λαός, στο Μητσοτάκη, στο Τζίπρα. Βλέπετε εκλογές? Εγώ πιστεύω ότι θα καταρρεύσει. Γιατί έχετε προβλέψει? Εγώ βλέπω κατάρρευση, δεν έχω προβλέψει τίποτα. Απλά με τον Τζίπρα είπα, εγώ τον είπα ξεβρακόστρα. Ξέρετε γιατί τον είπα ξεβρακόστρα? Γιατί αυτός, προκειμένου να μείνει ένα μήνα ακόμη, μπορεί να δώσει και την Ακρόπολη. Πολύ απλά. Όταν έχουμε λοιπόν να κάνουμε με πρωθυπουργό που για να μείνει μια εβδομάδα ακόμη ή ένα μήνα ακόμη, ή δύο μήνες ή τρεις, ο Μεν Καμένος τα παραδίδει όλα, ο Δε Τσίπρας δεν πιστεύει σε τίποτα και γατζώνεται σαν σκίουρος στο δέντρο χώνοντας ένα νύχι τέτοιο, μα τι πρόβλεψη να κάνεις με αυτούς? Αυτός για να μείνει ένα μήνα ακόμη μπορεί και τη μάνα του να μπορεί, καταλάβατε. Ο οποίος τον βρήκε και του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου, επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Και μου λέτε εσείς ότι είναι προοδευτικό να αδιαφορείτε για την πιθανότητα ενός παιδιού 18 χρονών να πάρει μια τέτοια απόφαση χωρίς να υπάρχει μια ιατρική δικλίδα ασφαλείας. Αυτή είναι πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία. Χωρίς να έχει... Γελάτε, το βρίσκεται αστείο. Μάλιστα. Το βρίσκεται αστείο. Από αυτά που είδα στην τηλεόραση χτες το βράδυ δεν μου αρέσανε καθόλου αυτά που είδα μάλλον. Μιλάς για το φύλλο. Επισόδια. Ναι. Επισόδια. Δεν μπορώ να καταλάβω ο άνθρωπος αυτός που πήγε μέσα στο Καραϊσκάκι με την μπλούζα της ομάδας του τι μυαλό κουβαλούσε. Αυτό δεν μπορεί να καταλάβεις. Καλά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα ζώα που θέλαμε να του βγάλουν αίμα από τα αυτιά και Δημήτρη. Ρε παιδί μου, το έχω στις δύο κλωσιές. Δύο χαστούκια. Φτάνει. Όχι, δεν μπορείς να το δεις ο παιδός, να του κάνεις αίμα με τα τσιμέντα. Γιώργο μου, έχεις δίκιο, ήταν ζώα. Για να μην πούμε και τίποτα χειρότερα. Τι αίσθηκε ήταν αυτά, ρε. Καλά, δεν τρέπονται λιγάκι. Εθνική Ελλάδος έπαιζε, δεν έκανε. Έκανε ο άλλος τη μαλακία. Έκανε ο άλλος τη μαλακία να πάει με τη φανέλα του Βασίλου. Έκανε μαλακία, τεράστια. Μεγάλη μαλακία, συγγνώμη. Μα το βλέπεις εσύ, κάτι πιτσιρικά ήταν αυτή και μεγάλη, δεν ξέρω. Χώστου δύο χαστούκια και ας το διάλο. Όχι αυτό το πράγμα να πούμε. Για το Μασέλη! Κοίτα έξω, ρε! Αρουνέ, υποδίκια! Κοίτα έξω, ρε! Τι ψηφίσετε, ρε! Σατανιασμένοι! Τι ψηφίζετε μέσα, ρε! Μουστιδές! Ανώμαλοι! Ό,τι είσαστε ψηφίζετε! Τι ούτι! Ό,τι είσαστε ψηφίζετε! Βγείτε έξω, ρε! Όσοι είσαστε άντρες, βγείτε έξω, ρε! Ποντίκια, αρουραίοι! Φιλοί! Προδότες! Πληρωμένοι από το Ρότσιλ και από το Ισραήλ όλοι! Όλοι από το Ισραήλ είσαστε πληρωμένοι! Δούλοι! Δούλοι των Εβραίων! Έξω οι ανώμαλοι από τη Βουλή, παλιοπούστιδες, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΕΡ, παλιοπούστιδες της Νέας Δημοκρατίας, έρχονται κρεμάλες, αδελφές, κουσταριά. Κατανάκια γκέι, γκέι, έξω από την Ελλάδα, πούστιδες.
Καριόλα.